Ο κλάδος μας τα τελευταία χρόνια πλήττεται από δεκάδες εργατικά ατυχήματα με τα θανατηφόρα να γίνονται όλο και πιο συχνά. Οι αιτίε είναι γνωστέ σε κυβέρνηση που ποιεί την ίσα και τα παραπέμπει όλα στο μέλλον όταν θα αποφανθεί η επιτροπή που έχει συστήσει, σε διοικήσει δήμων που συλληπούνται του συγγενεί των θυμάτων, αλλά δεν παίρνουν προληπτικά μέτρα για να μην συμβούν, Αφού σε πολλού Δήμου δεν υπάρχουν τεχνικοί ασφαλείας και γιατροί υγεία, και όπου υπάρχουν δεν εισακούγονται. Πολλέ φορέ έχουν και το ρόλο το τσιράκι του εργοδότη, σε εργοδοτικά σωματεία που χύνουν κροκοδίλια δάκρυα όταν συμβούν, αλλά στηρίζουν τι πολιτικέ που εφαρμόζουν οι Δημοτικέ Αρχέ. Οι συνθήκε εργασία στου Δήμου είναι πολλέ φορέ τραγικέ. Έλλειψη μέσων ατομική προστασία, προληπτικών εξετάσεων, μελετών για επαγγελματικού κινδύνου, εντατικοποίηση τη εργασία, λειτουργίε υπηρεσιών σε 24 ώρη βάση, παλαιωμένο στόλο που δεν συντηρείται επαρκώ, όλα τα παραπάνω είναι κόστο για το δημόσιο και επειδή δεν φέρνει κέρδο στο κεφάλαιο, συνειδητά δεν επιλέγεται. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που η κυβέρνηση προκειμένου να μειώσει ακόμα περισσότερο το μισθολογικό κόστο, επιχειρεί να βάλει στο χέρι τα βαρέα και ανθυγεινά στο Δήμο Ασπροπύργου στις 9 Νοέμβρη του 2018, δύο συνάδελφοί μας παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, με αποτέλεσμα ο ένας να βρει τραγικό θάνατο, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά. Ο πρώτος συνάδελφος είχε προσληφθεί σαν αμαία, ήταν κοφάλαλος, με τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 3K του ΑΣΕΠ, ο δεύτερος είχε προσληφθεί με κοινοφιλή εργασία μέσω ΑΕΔ οχτάμινο αμοιβή 495 ευρώ και 66 χρονών παρακαλώ. Η διοίκηση του Δήμου έδωσε εντολή στον συνάδελφο που απεβίωσε, αν και κοφάλαλος, να καθαρίσει πεζοδρόμια στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας που έχουν γίνει δεκάδες τροχαία ατυχήματα με πολλά από αυτά θανατηφόρα. Οι εργαζόμενοι και η διοίκηση είναι αναλώσιμοι. Έτσι κι αλλιώ, αν πάθει κάτι ένα εργαζόμενο, η κυβέρνηση προσφέρει τόσε πολλέ μορφέ ελαστική εργασία στους Δήμου που αμέσω θα τον αναπληρώσει. Μάλιστα, ο Δήμαρχο, σε σχετική ερώτηση που έγινε στην ΚΕΔΕ από τη Λαϊκή Συσπήρωση, απάντησε ότι ο εργαζόμενο επέλεξε να εργάζεται σε εξωτερικό χώρο και ουδέμια ευθύνη φέρνει ο Δήμος για το συγκεκριμένο ατύχημα. Καταγγείλαμε τη διοίκηση του Δήμου Ασφροπύργου γιατί ο νεκρός συνάδελφό μα δεν έπρεπε να δουλεύει σε εξωτερικό χώρο γιατί δεν υπήρχαν ουσιαστικ... και γιατί δεν υπήρχαν ουσιαστικά μέτρα προστασία. Γιατί οι εργάτε που δίνουν καθημερινά τη ζωή του για το μεροκάματο δεν μπορεί να καταφεύγουν σε δικαστικέ αγωγέ για να πάρουν τα μέσα ατομική προστασία και αυτά είναι ελλειπή και κακή ποιότητα όταν δίνονται. Το σωματείο μα πολλέ φορέ έχει επισημάνει του κινδύνου που απειλούν τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων. Μην ξεχνάμε ακόμα και τις πλημμύρε της Μάντρας, που κατέστρεψε το, εργοτάξιο του Δήμου, αφού ήταν φτιαγμένο πάνω σε μπαζωμένο ρέμα. Η διοίκηση του Δήμου έκανε τη μετεκατάστασή του σε άλλο σημείο, δίπλα στο δεύτερο ρέμα της περιοχής, αυτή τη φορά όμως, χωρίς την ύπαρξη του αλετών, ηλεκτρικού ρεύματο αφού το έκλεβε από το δίκτυο της ΔΕΗ, η οποία αφού το ανακάλυψε το έκοψε, χωρίς θέρμανση και νερό. Μετά από πρόστιμα που επέβαλε η πολεοδομία, το εργοτάξιο με την κατάσταση και για τρίτη φορά σε οικόπεδο που νοικιάστηκε από ιδιώτη και στο οποίο το μόνο που χωράει είναι ο δημοτικός στόλος. Έτσι μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι είναι κυριολεκτικά στο δρόμο. Συγκεντρώνονται έξω από το Δημαρχείο οι εργασιακές συνθήκες είναι άθλιες στους ήδη επιβαρημένους από άλλους παράγοντες εργαζόμενους στους τομείς της καθαριότητας και των τεχνικών συνεργείων. Καταγγείλαμε πολλέ φορέ τη διοίκηση του Δήμου αλλά και την Περιφέρεια για την εγκληματική αδιαφορία που έδειξαν και συνεχίζουν να δείχνουν για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων και κανένα μέτρο δεν παίρνουν για να λυθεί άμεσα το πρόβλημα. Συνάδελφοι, πρωτεύουν για μα είναι η ασφάλεια τη εργασία και το σωματείο μα δίνει καθημερινά τη μάχη ενάντια στι διοικήσει των Δήμων για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για εκπαίδευση των εργαζομένων, για συντήρηση και ανανέωση του Δημοτικού Στόλου, για χορήγηση ΜΑΠ σε όλους τους εργαζόμενους που τα δικαιούνται για κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Νομίζω ότι η σημερινή μας ημερίδα μας έκανε όλους και θα μας κάνει πιο δυνατούς για να παλέψουμε τα τεράστια προβλήματα που έχουμε στους Δήμους. Ευχαριστώ.